πώς έχτισα τους καλύτερους ώμους στην Ελλάδα με δύο προπονήσεις την εβδομάδα. Και 3D κιόλας. Νούμερο ένα tip, και πολλοί μπορεί να μην ξέρετε το story μου, οπότε θα σας το πω. Αφού έχασα τα 40 κιλά που ήμουν υπέρβαρος, ήμουν 115 κιλά, θυμάμαι ήμουν τόσο λεπτός που η κατάσταση ήταν πολύ κακή, ακουμπούσα στους τοίχους και ένιωθα τα κόκαλά μου εδώ πέρα. Γιατί δεν είχα καθόλου μυϊκή μάζα. Είχα φτάσει στα 76 κιλά το χαμηλότερο βάρος που έφτασα. Τώρα είμαι στα 90 και φαίνομαι κάπως έτσι. Το νούμερο ένα και σημαντικότερο tip που πολλοί αποφεύγουν γιατί δεν είναι άνετο, αλλά θα σου πω αυτό που θα σε κάνει καλύτερο, όχι αυτό που θες να ακούσεις, είναι η σύνθεση πολυεθρικές ασκήσεις. Πάντα αυτό που κινεί και φέρνει το αποτέλεσμα, οδηγεί το αποτέλεσμα, αν θες να χτίσεις όμως κανόνια, είναι να συγκεντρώνεσαι στις σύνθεσεις πολυεθρικές. Στις βυθίσεις, στις πιέσεις όμων που λέει όλη την ώρα, να χτυπήσεις τα στάνταρ δύναμης. Αυτές οι μεγάλες πολυεθρικές ασκήσεις που μπορείς να επιβαρύνεις περισσότερο από όλες, θα δώσουν μέγιστη ενεργοποίηση ουσιαστικά στους μυς αυτούς και θα μεγαλώσουν στο μέγιστο. Γιατί όσο και να πιέσει με τις απαγωγές σώμων, σε πολλοί κόσμο μου αρέσουν οι απαγωγές σώμων γιατί όλοι μπορούν να τις κάνουν και δεν ξέρουν την τεχνική στις πιέσεις σώμων και τις αποφεύγουν. Αποφεύγουν το δύσκολο. Όχι. Όσο και να πιέσει τις απαγωγές σώμων όμως, δεν μπορείς να πετύχεις μέγιστη μυϊκή ενεργοποίηση, να επιστρατεύσεις όλες τις μυϊκές ίνες, γιατί δεν επιβαρύνουν τόσο οι ασκήσεις. Είναι αυτοπεριοριστικές. Ενώ οι πιέσεις σώμων, ακριβώς επειδή επιβαρύνονται πλήρως, οι βυθίσεις, ακριβώς επειδή επιβαρύνονται πλήρως, μπορείς να την πετύχεις αυτή τη μέγιστη επιστράτευση των μυϊκών ίνων και να δεις το μέγιστο αποτέλεσμα στους ώμους. Νούμερο 2 tip. Πάντα τρώω αρκετές πρωτεΐνες, πάντα τρώω τις κατάλληλες θερμίδες που θα καλλιεργήσουν το σώμα μου. Πολλοί τρώτε τόσο λίγο που το σώμα σας δεν έχει καν λόγο να υποστηρίξει τη μυϊκή σας μάζα ή τη μυϊκή σας ανάπτυξη. Και λογικό να μην βλέπετε διαφορά σε τέτοιες μυϊκές ομάδες. Κάνω πρακτικό fasting, τρώω light snacks στο πρώτο κομμάτι της ημέρας, τεράστια χορταστικά ικανοποιητικά γεύματα στο δεύτερο κομμάτι της ημέρας και αρκετές πρωτεΐνες και πάντα τις θερμίδες που πρέπει για τον στόχο μου. Νούμερο 3 και τελευταίο tip για σήμερα είναι πως πάντα κάνω όλες τις ασκήσεις με άριστη τεχνική. Δεν ξεκινάω να επιβαρύνω καν και σε μένα και στους ασκουμενούς μου ασκήσεις, αν δεν έχω μάθει πρώτα την τέλεια τεχνική για να τις κάνω ολόσωστα και με ασφάλεια. Έτσι, αυτό μου επιτρέπει να μην κολλάω ποτέ, να συνεχίζει η πρόοδός μου αβίαστα και να έχω αλλάξει ολοκληρωτικά, να έχω πώς μεταμορφώσει ενώ ξεκίνησα από το απόλυτο μηδέν, υπέρβαρος και χάλια. Άριστη τεχνική και πλήρες εύρος κίνησης. Γιατί πολλοί κάνετε τις ασκήσεις, αλλά τις κάνετε μισές. Κλέβετε. Τον εαυτό σας κλέβετε.